Καλησπέρα gamers, it's me, Ηλίας. Πεινάτε ακόμα? Εννοείται ότι πεινάτε. Και όσο είμαστε here to play, ετοιμαστείτε να τραϊχαρντάρουμε στα games και να μιλήσουμε για τον πιο διάσημο μίστακα των video games. Ξέρετε πάρα πολύ καλά για ποιον μίστακα μιλάω. Για το Super Mario ή Dr. Mario ή Mario Bros. Όταν είναι με τον αδελφό του. Γενικά, πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης. Αξιοαγάπητος χαρακτήρας ο Μάριο, αλλά πολύ μέτριος υδραυλικός. Τον παίρνει τηλέφωνο όλη μέρα για να σου φτιάξει τη βρύση, αλλά δεν προλαβαίνει ποτέ. Και πού να προλάβει όταν τρέχει όλη την ώρα πίσω από τα φουστάνια της Princess. Και εσύ περιμένεις άδικα να έρθει να σου φτιάξει μια βάνα στο μπαλκόνι, αλλά δεν έρχεται με τίποτα. Το πολύ πολύ να σου κάνει καμιά βαναπάντητη. Και μπαίνει μέσα σε σωλήνες. Σωληνιάζεται. Κάνω slap squat εγώ τώρα. Πάμε όμως σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τη συνταγή. Γιατί τι είναι αυτό που χρειάζεται ο Μάριο όσο τίποτα άλλο στη ζωή του? Τι? Να ξεκολλήσει από την πριγκίπισσα και να κοιτάξει μπροστά στο μέλλον? Όχι. Χρειάζεται μια εξαιρετική μανιταρόπιτα. Απόλυτη μανιταρόπιτα. Με απεριόριστα μανιτάρια. Έχω μπροστά μου απεριόριστα μανιτάρια. Ξεκινά τη διαδικασία του ψιλοκοψίματος ή του χοντροκοψίματος. Ό,τι σου βγει ανάλογα με το μαχαίρι. Εντάξει, εμένα μου έχουν φέρει αυτό το μαχαίρι που είναι για προβατίνα, αλλά δεν πειράζει, κάνει και για μανιτάρι. Έκοψα το πρώτο μανιτάρι και έχω να πω το εξής. Με περίπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς βάζω συνιστώσεις, την ποσότητα των μανιταριών, το μέγεθος του μαχαιριού, την ταχύτητα με την οποία κόβω και πιστεύω ότι σε 3 μέρες θα έχουμε τελειώσει. Και αφού τελειώσεις με το ψιλοκόψιμο των μανιταριών και πας στο γιατρό γιατί έχεις πάθει τενοντίτιδα και σου γράψει φυσικοθεραπείες για 4 μήνες, συνεχίζεις το μαγείρεμα και πρέπει όλα αυτά τα μανιτάρια που έχεις ψιλοκόψει να τα σοτάρεις. Και αν νομίζατε ότι ψιλοκόβω αργά, περιμένετε να δείτε πώς μαγειρεύω. Φώτη, έρχεσαι λίγο. Αλάτι. Αφού έχεις σοτάρει τα μανιτάρια σε κανονική φωτιά και όχι σε φλόγα αναπτήρα, θα τα βάλεις σε ένα μπολ. Θα ρίξεις μερικά μυρωδικά. Και τριμμένη παρμεζάνα που τα κάνει όλα καλύτερα. Παρμεζάνα, τι άλλο τυρί θα βάζαμε εκτός από παρμεζάνα? Καλό ανακάτεμα. Μικρές απώλειες, συμβαίνουν αυτά. Η μαγειρική είναι σαν τον πόλεμο μερικές φορές. Και ήρθε η ώρα για να συναρμολογήσουμε την υπερπίτα. Ταψί, λάδο τύρι, φύλλο έτοιμο. Τα έχουμε μάθει από την προηγούμενη φορά. Γιατί τον πλάστηκε και περιμένατε ότι θα ανοίξω φύλλο μόνος μου? Φυσικά και όχι. Και ξεκινάω αυτή ταύτην την συναρμολόγηση. Λίγο λάδι στο ταψί. Ένα φύλλο από τη μία. Λαδάκι. Και άλλο ένα φύλλο από την άλλη. Αδειάζουμε τη γέμιση. Τη στρώνουμε ομοιόμορφα. Πολύ έξτρα παρμεζάνα από πάνω. Μολτομπένε παρμεζάνα. Παίρνουμε το φύλλο που εξέχει και το κλείνουμε προς τα μέσα. Και το άλλο που ήταν από την άλλη. Γιατί μόνο έτσι γίνεται η απόλυτη μανιταρόπιτα. Και ένα φύλλο από πάνω, το οποίο θα το ακουμπήσουμε πολύ προσεκτικά να καλύψει όλες τις κακοτεχνίες που έχουν γίνει και θα κόψουμε ό,τι εξέχει. Σπρώχνουμε τις άκρες προς τα μέσα. Λίγο λαδάκι από πάνω. Πηγαίνω την πίτα στον αόρατο φούρνο και σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα είμαστε έτοιμοι για την απόλυτη μανιταρόπιτα. Φώτη, απλώνεις χέρι. Εδώ έχουμε την απόλυτη μανιταρόπιτα. Στην παραδίδω με σεβασμό και θα την περιμένω να τη φέρεις έτοιμη. Η πίτα είναι έτοιμη. Την νιώθω να έρχεται από μακριά. Καϊκές. Ρε, πώς μάζεψε έτσι? Και ήρθε η ώρα να την κόψω για να την δοκιμάσω. Σούπερ τραγανή. Ήτανε όταν βγήκε από το φούρνο. Τώρα έχει μουλιάσει λίγο. Εν τω μεταξύ αναδιπλώθηκε, πήγε έτσι σαν sleeping bag έγινε. Τι υπέροχη γέμιση. Ηλιοβασίλεμα. Στη Βενετία. Στη γέφυρα των Στεναγμών. Η πριγκίπισσα κλαίει μόνη της και βλέπει το Μάριο να φεύγει με ένα κομμάτι απόλυτης μανιταρόπιτας. Και λέει: Στάσου, έλα πίσω. Γοντολιέρι, κάνε όπισθεν. Δεν μπορώ με την τέτοια, δεν γίνεται. Αγαπητοί gamers, γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε η απόλυτη μανιταρόπιτα, αλλά και τι συνταγή θα περιμένατε εσείς να φτιάξει ο Super Mario στην πριγκίπισσα όσο είστε here to play. Και φυσικά, μην ξεχνάτε να μπείτε στο heretoplay.kotsovolos.gr και να κάνετε την εγγραφή σας για να μπείτε στο διαγωνισμό για μοναδικά gaming δώρα. Μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά και για να μαθαίνετε πρώτοι για secret contests, αποκλειστικές προσφορές και μοναδικό exclusive περιεχόμενο. Και εμείς gamers θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Arrivederci! Ciao! Emilio Riaguri.